παράδοξο του horror, κυρίες και κύριοι. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί είσαι λάτρης των ταινιών τρόμου? Αν είσαι δηλαδή. Έχεις αναρωτηθεί, ρε παιδί μου, γιατί σου αρέσει να τα κάνεις πάνω σου? Θελημένα κιόλας. Γιατί σου αρέσει αυτό? Ή αυτό? Ή αυτό? Εν ολίγης, γιατί σου αρέσει να μπαίνεις μέσα σε μία αίθουσα και να χαίζεται, να φοβάσαι πολύ? Πώς γίνεται λοιπόν ένα αρνητικό συναίσθημα όπως είναι ο τρόμος να είναι διασκεδαστικός? Γίνεται η ψυχαγωγία μέσω τρόμου να μπορεί κιόλας να θεωρηθεί ένα εργαλείο μάθησης? Εγώ θα σου πω. Έτοιμοι, φύγαμε! Πριν ξεκινήσουμε, να σου πω, αν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις αυτό εδώ το κανάλι, να μην ξεχνάς να το δείχνεις πατώντας το κουμπί του like, και αν είσαι καινούριος ή καινούρια, πάτησε το κουμπί της εγγραφής για να μην χάνεις κανένα από τα επόμενα επεισόδια. Ξεκινάμε. Το μέρος είναι σκοτεινό. Οι πρωταγωνιστές μας προχωρούν σε ένα στενό διάδρομο με έναν δολοφόνο να βρίσκεται εκεί, ανάμεσά τους. Ποιος είναι αυτός, αναρωτιέσαι? Δεν μπορείς να δεις τίποτα λόγω της μάσκας που φοράει. Τι όπλο κρατάει στα χέρια κάθε φορά? Δεν ξέρεις. Η αγωνία μεγαλώνει. Τα χέρια σου υδρώνουν. Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Και τώρα, με κάποιο τρόπο, νιώθεις καλύτερα. Εκτός αν είσαι άνω των 60, εκεί υπάρχει κίνδυνος. Καλύτερα δες κανένα ντοκιμαντέρ. Θα έχουν το κεφάλι μαζί σου και τίποτα άλλο. Ο ψυχαγωγικός τρόμος, κυρίες και κύριοι, δεν είναι απλά ψυχαγωγία. Είναι ευεργετικός. Μπορείς να μάθεις από αυτόν τα όρια σου. Μπορείς να μάθεις πώς να φοβάσαι. Πόσο μπορείς να αντέξεις και τι είδους φόβο μπορείς να αντέξεις. Και για να καταλάβετε πόσο άρρηκτα είμαστε συνδεδεμένοι με τον φόβο και τον τρόμο, ο διευθυντής του Εργαστηρίου Ψυχαγωγικού Φόβου στο Πανεπιστήμιο Άρχους στη Δανία ανέφερε πως έχουμε μάθει να ψυχαγωγούμαστε με το φόβο από μωρά παιδιά. Το λεγόμενο και πικαπού. Πού είναι μωρέ το μωράκι μου? Στα ελληνικά. Πού είναι. Να το, εκεί είναι, δες το, πού είναι και πού είναι. Με τρελαίνουν κάτι τέτοιο, ε. Στην ουσία λοιπόν αυτό τι είναι? Ένα ήπιο jumpscare. Σκεφτείτε λίγο τα παιχνίδια που μας άρεσαν να παίζουμε μικροί, όπως το κρυφτό ή το κλέφτες και αστυνόμοι. Στην ουσία τι είναι? Μια αναπαράσταση μιας κατάστασης κυνηγός και θύραμα. Μιας κατάστασης φόβου δηλαδή. Και αν το καλοσκεφτείτε, τέτοιες καταστάσεις είναι συνήθως αυτές που βλέπουμε και στις ταινίες τρόμου. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, ο ίδιος επιστήμονας είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: δεν νομίζω να έχω συναντήσει ακόμη κάποιον άνθρωπο που να μην απολαμβάνει κάποια μορφή ψυχαγωγικού τρόμου. Γιατί να το διευκρινίσουμε αυτό, παιδιά, ψυχαγωγικός τρόμος δεν είναι μόνο οι horror ταινίες. Ψυχαγωγικός τρόμος ή φόβος μπορεί να είναι και η ανάγνωση ενός αστυνομικού βιβλίου ή ενός βιβλίου τρόμου, έτσι. Ή να ακούς ένα podcast που μιλάει για δολοφονίες. Ή να βλέπεις τον Θωμά, καλή ώρα, να μιλάει για τέτοια πράγματα σε ένα επεισόδιο αληθινές ιστορίες thriller. Ή ακόμη και να βλέπεις και ένα ντοκιμαντέρ με άγρια θηρία να κυνηγάνε το θύραμά τους. Και φυσικά δεν μπορούμε να μην το αναφέρουμε, γιατί μιλάμε ίσως για την πιο ισχυρή μορφή ψυχαγωγικού τρόμου, τα horror video games, κυρίες και κύριοι, που είναι και ο πιο διαδραστικός τρόπος ψυχαγωγικού τρόμου. Γιατί όμως μας αρέσει? Τι είναι αυτό που μας τραβάει σε αυτό? Οι ερευνητές λοιπόν, κυρίες και κύριοι, λένε πως η αντιμετώπιση τρομακτικών καταστάσεων μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον συνδυάζει την έκρηξη αδρεναλίνης με την μάθηση. Και παρόλο που η εμπειρία μοιάζει σε όλους να είναι η ίδια, ουσιαστικά δεν είναι. Ο κάθε άνθρωπος βλέπει και μεταφράζει διαφορετικά τον ψυχαγωγικό τρόμο. Και πιο συγκεκριμένα υπάρχουν τρεις κατηγορίες horror fans. Μείνε μέχρι το τέλος για να μου πεις στα σχόλια σε ποια από αυτές τις κατηγορίες ανήκεις εσύ. Αυτές οι τρεις κατηγορίες λοιπόν είναι οι adrenaline junkies, οι white knucklers και οι dark coppers. Πάμε να τις αναλύσουμε μία προς μία για να μάθουμε που ανήκουμε. Πρώτη κατηγορία, οι adrenaline junkies. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν όσοι νιώθουν εφορία από τον ψυχαγωγικό τρόμο. Όσοι παίρνουν μία όθηση από αυτόν και συνεχώς προσπαθούν να αυξήσουν αυτή την εμπειρία, βάζοντας συνεχώς τον εαυτό τους σε μία τέτοια κατάσταση. Και συνήθως είναι και αυτοί που θα ακούσεις να ουρλιάζουν μέσα σε μία αίθουσα. Η εφορία αυτή που νιώθω λοιπόν προέρχεται από την έκρηξη των εξής ουσιών. Τις αδρεναλίνης,
αδρεναλίνης, της νοραδρεναλίνης και της κορτιζόλης. Ουσίες οι οποίες όταν εκρίνονται από τον οργανισμό τον βοηθούν να ενεργοποιηθεί και να δράσει σε τέτοιες παρόμοιες καταστάσεις. Μπορεί λοιπόν εμείς να βλέπουμε τον Jason στο Παρασκευή και 13 να κυνηγά τους πρωταγωνιστές μας για να τους πετσοκόψει, ξέροντας ότι δεν είναι αληθινός, όμως κυρίες και κύριοι ο εγκέφαλός μας αντιδρά σαν να είναι πραγματικότατος. Αφού με την παρακολούθηση μιας horror ταινίας ενεργοποιούνται περιοχές του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνες για την αντιμετώπιση κάθε είδους κινδύνου. Σαν να λέμε δηλαδή πως όταν βλέπεις μια ταινία τρόμου είναι σαν να κάνεις ένα εμβόλιο τρόμου στον οργανισμό σου για να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση στην πραγματικότητα. Που χτυπάμε ξύλο έτσι. Η δεύτερη κατηγορία τώρα, αυτή των White Knucklers, αποτελείται από τα άτομα που σίγουρα θα έχει πετύχει σε ένα σινεμά. Ξέρετε για ποια μιλάω. Για τα άτομα που θα πεταχτούν στην πιο τρομακτική στιγμή της ταινίας και θα κάνουν ένα αστιάκι, ένα χωρατό ή χαβαλετσίδες, ξέρετε. Που θα πούνε ένα αστείο τύπου τώρα θα το βάλει βαθιά, περίμενε. Ω, πονόστιμη φαίνεται αυτή η κέτσαπ, ε. Το έχει μεγάλο το όπλο. Και άλλα τέτοια. Αυτοί με τα πολλά που προσπαθούν να φύγουν από τη ζώνη φόβου, όχι επειδή δεν τους αρέσει, αλλά επειδή για εκείνους είναι υπερβολική η δόση τρόμου που τους προσφέρεται. Τα έχουν κάνει πάνω τους δηλαδή με άλλα λόγια. Οπότε παιδιά, την επόμενη φορά που θα ακούσετε έναν να λέει αστείο μέσα στην αίθουσα, να ξέρετε πως έχει χεστεί από το φόβο του. Ή για να λέμε και την αλήθεια, ακριβώς το αντίθετο. Το βρίσκει όλο αυτό βαρετό του κερατά, οπότε γι' αυτό προσπαθεί να κάνει κάτι για να φαίνεται ενδιαφέρον. Για να μην κοιμηθεί. Και πάμε στην τρίτη κατηγορία, η Dark Coppers. Αυτή η κατηγορία, παιδιά, ακούγεται σαν τίτλο στρατιώτη της αυτοκρατορίας του Star Wars. Και πολύ καλά κάνει δηλαδή, γιατί όπως λέει και ο τίτλος, πρόκειται για την πιο σκοτεινή κατηγορία από όλες. Τα άτομα αυτής της κατηγορίας, λοιπόν, χρησιμοποιούν τις horror ταινίες και γενικά ό,τι μέσω τους τρομάζει δηλαδή, ως βοήθεια για την αντιμετώπιση του άγχους και των ανησυχιών τους για τον κόσμο και τη ζωή, βάζοντας τον εαυτό τους σε μια εικονική κατάσταση πολύ πιο έντονη, πολύ πιο αγχωτική, πολύ πιο τρομακτική από την πραγματική κατάσταση που ζουν. Για να καταλάβετε καλύτερα δηλαδή, είναι στην ουσία σαν να εκτελείς τη φράση «Μη μιλάς, υπάρχουν και χειρότερα, καλά είμαστε εμείς» στην πράξη. Τώρα όμως θα υπάρχουν μερικοί που θα ρωτήσουν «Θωμά, δεν μπορώ ρε παιδί μου να αντέξω το φόβο από αυτές τις ταινίες. Πώς μπορώ να επωφεληθώ και εγώ από αυτά τα προνόμια μέσω του ψυχαγωγικού φόβου?» Εγώ σου πω. Μα δεν είναι απαραίτητο να δεις μια ταινία τρόμου για να τα νιώσεις όλα αυτά. Μπορείτε το πράγμα αρχικά να το πάτε κλιμακωτά, ρε παιδί μου. Μπορείτε πρώτα να διαβάσετε ένα τρομακτικό βιβλίο ή να ακούσετε ένα podcast ή να δείτε ένα βίντεο που κάποιος μιλάει και λέει μια τρομακτική ιστορία, όπως είπαμε στην αρχή του βίντεο. Και σιγά σιγά, όσο βλέπετε ότι αντέχετε, να ανεβάζετε το level του τρόμου μέχρι να δείτε πού είναι τα όρια σας. Αν τώρα ο σύντροφός σας ή ο φίλος σας ή η φίλη σας θέλει να δει μια ταινία τρόμου, αλλά εσείς δεν αντέχετε, δοκιμάστε να εξομαλύνετε λίγο την κατάσταση. Μπορείτε να δείτε αυτή την ταινία με ανοιχτά τα φώτα. Μπορείτε να δείτε μια ταινία τρόμου τη μέρα και όχι τη νύχτα. Είναι κάποιος πιο ήπιο, πιστέψτε. Ή μπορείτε να τη δείτε με όχι τόσο δυνατά τον ήχο. Γιατί, παιδιά, ο ήχος σε μια ταινία τρόμου είναι το 90% του τρόμου. Και εννοείται το τελευταίο τρίκ για να μην τρομάξετε τόσο πολύ, να δείτε μια ταινία τρόμου με παρέα και όχι μόνοι σας. Ναι, παιδιά, υπάρχουν και αυτοί ανάμεσά μας που βλέπουν ταινίες τρόμου μόνοι τους. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω για τον ψυχαγωγικό τρόμο. Εσείς θα ήθελα πάρα πολύ στα σχόλια να μου γράψετε σε ποια κατηγορία horror fan ανήκετε. Αλλά θα ήθελα επίσης να μου πείτε και ποια ταινία σας έχει κάνει να τρομάξετε περισσότερο από κάθε άλλη. Εγώ είμαι ο Θωμάς. Αν θέλεις να βλέπεις αυτή την απαστράπτουσα φάτσα, μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτσε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι να κάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να βλέπετε ταινίες και σειρές, να βλέπετε ταινίες τρόμου και να περνάτε όλοι σούπερ. Φιλούμπες!